Η βουλευτής κατά τη συζήτηση της Ολομέλειας της Βουλής σχετικής με την πρόταση της πιστείας του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης επεσήμανε πως η ενέργεια αυτή στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο για μια πρόταση της πιστείας από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά για ένα θέατρο μομφής με σκηνικό την ΕΡΤ που εξυπηρετεί εσωκομματικούς και μόνο λόγους, αφού όπως τόνισε αντίστοιχες πρακτικές αποδεικνύουν τη χαμηλή αίσθηση δημοσίου συμφέροντος που διακρίνει το ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για πρόταση της πιστείας, αλλά για ένα θέατρο μομφής με σκηνικό την ΕΡΤ. Πολιτικές κινήσεις και στρατηγικές αυτού του είδους ενέχουν έναν έντονο συμβολισμό, καθώς ξεγυμνώνουν εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που είναι καθυλωμένες στο αδιέξοδο παρελθόν και σε πρακτικές και αγκυλώσεις που ζητούν επίμονα να επαναφέρουν στο προσκήνιο τον δανειοδοτούμενο και παρασιτικό κρατισμό, γιατί τρέφεται και από αυτές και τις τρέφει. Άλλωστε, η πρόταση δυσπιστίας αποκαλύπτει την απόγνωση και τα αδιέξοδα των εμπνευστών της. Εκτός βέβαια, αν υπηρετούνται άλλοι εσωκομματικοί λόγοι, με στόχο να κατευναστούν εσωτερικές αντιδράσεις του κόμματος του κυρίου Τσίπρα εξαιτίας των οβιδιακών του μεταμορφώσεων, κυρίως όσον αφορά τις θέσεις του στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η κυρία Μάνη ανέδειξε τα κυριότερα σημεία του κυβερνητικού έργου του τελευταίου 1,5 έτους, όπως την επίτευξη της πολιτικής σταθερότητας, την αποκατάσταση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, την ενθάρρυνση της επιστροφής των νέων στον αγροτικό τομέα, κάτι που όπως σημείωσε θα εξασφαλίσει και την αυτάρκεια της χώρας σε βασικά αγαθά, όπως επίσης και τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας με πόρους του ΕΣΠΑ αλλά και την προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδυτών και τουριστών. Η κυβέρνηση έχει επίγνωση των δυσκολιών και των ευθυνών της, όπως και των προτεραιοτήτων και των αναγκών της χώρας μας. Έτσι, αφού κατάφερε πρώτα να σταματήσει την ανεξέλεγκτη κατάρρευση και να σταθεροποιήσει τη θέση της χώρας μας στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης, προσπαθεί συστηματικά να ενισχύσει αυτή την πορεία εξόδου από την κρίση μέσα από μια συντεταγμένη πορεία στρατηγικής ανάπτυξης και ρεαλιστικού σχεδιασμού, ώστε να μην ξαναγυρίσουμε στο σημείο μηδέν. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι πια ορατά, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα. Στο φόντο όμως του κοινού πανικού που ενσπείρει η αντιπολίτευση με τις πολιτικές υπερβολές της και σε όλους εκείνους που ποντάρουν στην κοινωνική φόρτιση εκμεταλλευόμενοι το εθνικό μας δράμα, η κυβέρνηση απαντά με το έργο της. Ωστόσο, η βουλευτής δεν παρελείψε να αναγνωρίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί συμπολίτες μας που δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη μέσα διαβίωσης. Όπως τόνισε όμως, μόνο μία στιβαρή κυβερνητική πρόταση σαν τη σημερινή κυβέρνηση μπορεί με σοβαρές τομές και μεταρρυθμίσεις να βγάλει τη χώρα από την κρίση και όχι το ψευτοδήλημα μνημόνιο ή αντιμνημόνιο. Το ξέρω κι εγώ, το ξέρουμε όλοι μας, πως υπάρχει και θυμός και απόγνωση και ότι πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν και τα στοιχειώδη μέσα διαβίωσης. Αυτό είναι μια σκληρή αλήθεια που κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει. Ωστόσο, η αλήθεια αυτή επικυρώνεται από μια παράλληλη αλήθεια πως μόνο μια στιβαρή κυβερνητική πρόταση όπως η δική μας μπορεί να μας βγάλει από την κρίση. Αντίθετα, η ακυβερνησία, η ρευστότητα και το χάος οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Εκεί θέλετε να φτάσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης. Εκτός ευρώ, εκτός ευρωπαϊκής ζώνης, αυτά τα μηνύματα εισπράττει από τον ελληνικό λαό. Το θέμα δεν είναι μόνο η τομή ανάμεσα στο μνημόνιο ή το αντιμνημόνιο. Αυτό είναι μια τεχνητή διαίρεση. Πέρα από αυτό το ψευτοδήλημα, προκύπτει η αδύρυτη ανάγκη για σοβαρές τομές και μεταρρυθμίσεις, για κοινωνική δικαιοσύνη και σημάζεμα του σπάταλου κράτους. Αυτό δηλαδή που κάνει σήμερα η κυβέρνησή μας. Ολόκληρη την ομιλία της κυρίας Μάνη μπορείτε να την παρακολουθήσετε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων της Δίων Τηλεόρασης.